Μόνη ή... Μάνος. Ορίστε. Να κεράσω. Το ποτό που πίνω, το πλήρωσα. Μόνη. Καπτοντάς μονότονος. Δεν μου απαντάς. Είμαι υποχρεωμένη. Εγώ είμαι μόνος. Το βλέπω. Θέλεις να κάνουμε παρέα. Όχι. Γιατί. Έχω ραντεβού. Ναι, αλλά δεν ήρθε. Θα έρθει. Και αν δεν έρθει. Είσαι πολύ σπάσα. Άντε, γιατί δεν είναι του χαρακτήρα μου να λέω τέτοια. Είσαι όμορφη. Γούστο μου. Εγώ πώς σου φαίνομαι. Σαν δίδυμος αδελφός του Woody Allen. Ξέρεις ότι κάπου στον πλανήτη αυτόν έχουμε ένα σωσία όλοι. Και εσύ βρήκες να έχεις σωσία το Woody Allen. Τώρα που γνωριστήκαμε μπορούμε να κάνουμε παρέα. Γνωριστήκαμε. Πώς σε λένε, Woody Allen. Σπύρο. Μπράβο. Φύγε. Γιατί. Βγάζω σπυριά. Πιπίκια. Κι εγώ έβγαζα. Να σου πω το φάρμακο. Δεν μου λες. Μεταξύ μας. Με τις μαλακίες. Τις βλακίες που λες, έχεις ρίξει ποτέ κορίτσι. Φίλοι μου λένε χειρότερες και τις ρίχνουν. Δεν θα έχουν τη φάτσα τη δική σου. Εγώ είμαι άτολμος. Επόψε είπες να τολμήσεις. Είπα να κάνω μια αρχή. Κι άρχισες με μένα. Σώθηκες. Δεν πας σε κανένα πάρτι που έχουν τίποτα πιτσιρίκες, τίποτα ξενέρωτα. Εκεί κάτι μπορεί να γίνει. Τι πίνεις? Τζίν με πορτοκαλάδα. Φέρε άλλο ένα. Κι εγώ ένα ουίσκι με πάγο. Συγγνώμη, κύριε. Αν επιτρέπετε, εγώ την είδα πρώτος. Τι είναι αυτό? Ένα πράγμα που λέγεται Σπύρος. Όχι, μην είμαι ένα ψάρι που λέγεται Γουάντα. Διαθέτει χιούμορ. Πρέπει να το αναγνωρίσω. Γεια σου. Όλο. Γιατί? Γιατί δεν κάνεις κονσομασιόν για να πληρώνω χωρίς να πίνεις. Όχι. Δεν είμαστε σε καμπαρέ. Πιέστε το. Ξέρεις, εγώ όταν πίνω λιγάκι, χάνω τον έλεγχο. Δεν το πιστεύω. Οι περισσότερες... Σαν και εμένα. Ναι. Θέλουν να δείξουν ότι έχουν ένα κομμάτι καθαρό. Άλλες δεν πίνουν, άλλες δεν καπνίζουν. Λένε το. Κι άλλες δεν πάνε στο κρεβάτι. Δεν μου έχει τύχει. Και ούτε πρόκειται να μου τύχει. Μιλάς μεγάλες κουβέντες. Κέρασε άλλο ένα την κυρία. Όχι, όχι. Ναι. Το παίζεις σκληρός. Το παίζω πελάτης. Και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Βάλε ένα. Συγγνώμη. Είμαι πολιτισμένος άνθρωπος. Αλλά ποτέ δεν με έχουν περιφρονήσει με αυτόν τον τρόπο. Πριν λοιπόν χρησιμοποιήσω βία, σου επαναλαμβάνω ότι ήρθα πριν από σένα και έκανα παρέα της Δεσποινίδος. Φύγε. Όρισε! Εξαφανίσου. Έχω σπουδάσει πολεμικές τέχνες. Εγώ τον κατάλαβα ότι είναι νίντζα. Αμά! Άσχημα ξεμπερδέματα θα έχω εγώ με αυτόν. Μη συγχωρείτε, η τουαλέτα πού είναι? Από εκεί. Πήγε αυτός. Άστον. Δεν είναι δουλειά αυτή που κάνω. Είσαι λίγο τραμπού... άγριος. Μόνο όταν χρειάζεται. Λοιπόν, θα πάμε... Στάσου, στάσου, περίμενε. Βλέπεις το ποτήρι Δεσμηνίδος που είναι άδειο. Γιατί δεν το γεμίζεις? Δεν μου λες. Για αλκοολική με πέρασες. Θα πάμε σε ένα εστιατόριο που έχω ραντεβού με ένα κύριο και τη γυναίκα του. Α, δεν μου αρέσουν οι ανομαλίες. Μπορείς να μιλάς όταν τελειώνω εγώ. Δεν τελείωσες. Αυτός πρόκειται να μου δώσει μια μεγάλη αντιπροσωπεία ανταλλακτικών. Εγώ κάνω πολλές business με το εξωτερικό. Όπλα και τέτοια, ε. Μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση. Μόλις την κλείσουμε, θα το κάψουμε. Και θα περάσεις και πολύ ωραία μαζί μου. Αυτός ο κόπανος έχει εργοστάσια στη Γερμανία. Ξεκίνησε πριν 30 χρόνια εργάτης, τώρα έχει εργοστάσια. Έλληνας είναι. Ναι, και η γυναίκα του ήταν φαμπρικού. Και τώρα το παίζουν της ευγένειας και της αριστοκρατίας. Και θέλουν αυτούς που συνεργάζονται μαζί τους να είναι σικ, κύριοι, με οικογένεια.
Εγώ έχω τρία παιδιά. Ναι. Μαζί σου. Α. Ό,τι τα κάναμε, μα τι λες. Θα κάνεις τη γυναίκα μου. Δεν είσαι παντρεμένος. Όχι. Γιατί? Με κατάγγειλε για βάναυση συμπεριφορά. Μανούλα μου. Το ξέρεις ότι η γυναίκα και το παιδί θέλουν ξύλο για να στρώσουν. Μπορώ να έχω αλένα. Γιατί? Γιατί με τρώει το τακούνι μου. Βλέπεις πόσο μητέρο είναι. Πέρα άλλο ένα. Και λοιπόν θα πούμε σε αυτόν τον κόπανο που είπες. Τον εργάτουρα ρε, αυτόν που έγινε χέρ. Στο χέρ και στη Φροϊλάιν τη γυναίκα του. Τη φαμπρικού. Ναι. Θα πούμε ότι είμαστε παντρεμένοι και έχουμε και τρία παιδιά. Μπράβο. Είδες, αμέσως τα παίρνω εγώ. Και είμαστε και χάοι εμείς. Είμαστε παντρεμένοι. Σοβαροί οικογενειάρχες, εγγυημένοι. Είμαστε. Σε ενδιαφέρει. Ποιος είναι εγγυημένος σήμερα. Όλοι στην αγορά έχουν κάνει τις επιταγές Favorland. Λά. Εγώ τραβάω μια πτώχευση, φτιάχνω τρεις εταιρείες μαϊμούδες και στην ανάγκη την κάνω για το εξωτερικό. Και άμα αυτός διφράγω... Έχεις πιει. Φαίνεται. Για να μου εξομολογείς όλα αυτά. Δεν κατάλαβα. Υπόκοσμος εσύ, υπόκοσμος εγώ. Σωστά. Πώς θα ταιριάζαμε αλλιώς, πώς θα παντρευόμασταν. Άλλωστε το γραφείο που σε έστειλε προσφέρει είχε μύθια. Έτσι μου είπαν. Α, σίγουρα. Πρώτη φορά έχω πιει τόσο. Και έπειτα είμαι πιο επικίνδυνος από ό,τι φαίνομαι. Δεν είναι να μου κάνεις καμία τρίπλα. Όχι, επειδή έχω πιει. Ναι, λοιπόν, πιες άλλο ένα για να φύγουμε, γιατί μας περιμένουν. Επιμένεις. Να πιεις άλλο ένα. Γενικώς. Και εμένα ένα ουίσκι. Από όλα εκείνο που μου έμεινε τελικά είναι το ξύλο στις γυναίκες. Και ο πιο μάγκας δεν τις ξέρει καθόλου τις γυναίκες. Η μικρή που είναι. Δεν τις ξέρεις τώρα τις γυναίκες. Γιατί φτιάχνεται για να τη δεις έτσι σενιαρισμένη. Δεν της είπες ότι δεν θέλω να την παντρευτώ. Θέλω να την κάνω κόρη μου. Δεν θέλει να έχεις άσχημη κόρη. Καλώς την. Πώς σε είπαμε. Ποιοι. Ποιοι. Άκουτε. Μάνια. Μάνια. Εγώ είμαι ο Ντίνος. Και αυτός... Έλα εδώ. Έλα εδώ. Είναι ο Σνούπι. Σνούπι. Πώς σου φαίνεται. Είναι πολύ γλυκός. Ευχάριστο. Ο Σνούπι. Ο Ντίνος πώς σου φαίνεται. Σαν λατέρνα. Γιατί το λες. Αυτό όλα γιατί τα έχεις κρεμάσει επάνω σου. Είναι της μόδας. Εσύ θείε δεν είσαι της μόδας. Εγώ είμαι άλλος τύπος. Μεσογειακός. Ο Ντίνος είναι αγγλοσάξονας. Πώς θα το βλέπες. Ποιο. Να γίνω μπαμπάς σου. Η μαμά τι λέει. Θα της το πεις εσύ. Θα την πεις. Κι αν δεν θέλει. Θα επιμείνεις. Θα διαμαρτυρηθείς. Με τι, με απεργία πείνας. Πολλές ειδήσεις αφήνω και βλέπεις τηλεόραση. Η μαμά, τώρα πού είναι. Άκου τι ρωτάει. Τι ρωτάω. Εδώ και μέρες δεν ξέρουμε πού πάει η μαμά τα βράδια. Πού πάει. Θα βγαίνει με τίποτα φιλενάδες της. Δεν πιστεύω να έχει κανένα δεσμό. Η αδερφή μου. Αστειεύεσαι. Δύσκολα κάνει με άντρα. Ναι. Γιατί δεν έχει βρει το σωστό άντρα. Αυτόν που θα την κατακτήσει. Θα την υποτάξει. 5 λεπτά θέλω. Αφήστε με 5 λεπτά μαζί της και τότε θα δεις μια τρυφερή τίγρη όπως εκείνη που καθόταν σαν ήρεμα ζωάκι στα πόδια της Κλεοπάτρας. Τώρα έχει χάρη που μου αρέσει το κουτάβι. Αλλιώς... Στην υγεία σου. Εύθυμη, κυρία σου. Ναι, ναι, έχω να το λέω. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Ποια λες, καλέ. Ναι. Ορίστε. Επειδή κατά κάποιο τρόπο κάνουμε ένα δείπνο εργασίας εδώ με τους εκλεκτούς συνεργάτες μας. Ναι. Έτσι θα πρέπει λίγο να... Σοβαρευτούμε. Μα λέει τόσο χαριτωμένα πράγματα ο κύριος από εδώ. Τι είπα. Ότι ξεκινήσατε την καριέρα σας σαν σύμβουλος του Αντενάουερ. Και μετά γίνατε βιομήχανος. Και είναι χαριτωμένο. Τι ήταν ο Αντενάουερ. Καγκελάριος της Γερμανίας μετά τον πόλεμο. Νόμιζα ότι ήταν αρχιφαμπρικατζής. Μην πίνεις κρασί, μην πίνεις, θα τον μπερδέψεις. Είναι αλκοολική η κυρία σας. Ψτ, κοιτά, μαντάμ, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Γιατί το κρύβετε. Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν δούλεψα ποτέ μου. Και το χεράκι σας. Τι. Τι πιάναν και γίνανε έτσι. Κύριε Παπανάτο, να προχωρήσουμε στις business μας εμείς. Αυτές είναι γυναικείες κουβέντες. Αφήστε τις γυναίκες να τα πούνε. Ναι, βάλτε μας και σε να τους βάλετε τις γάτες να δείτε τι έχει να γίνει. Τι έχεις πάθει.
Θέλετε τίποτε άλλο? Ναι, βάλε μου λίγο βάσερ. Βάσερ! Τι είναι αυτό, καλέ, ντομοκτώνο? Συγγνώμη, με κλωτσίσατε. Τι είπατε, μαντάμ? Βάσερ, παιδί μου, νερό. Α, είναι γερμανικά. Απόψε έχετε την τιμή να φιλοξενείτε δύο χέρ. Σιγά, κυρία μου, αφήστε μου το χέρι, θα χύσω το νερό. Ο χέρ και η χέρα! Κοίτα, τι έκανες. Δεν μου λέτε, η κυρία σας πάσχει από τίποτα? Από σύνδρομο γελιότητος θα πάσχει. Good, good. Έτσι δεν λέτε στη Γερμανία? Ξέρω και άλλα γερμανικά. Φαφλούχτεν. Καλό θα ήταν να τις πεις να ηρεμήσει. Τι να κάνει κι αυτή, κουράζεται. Άμα έχεις και τέσσερα παιδιά. Τρία. Τρία ή τέσσερα έχετε? Ναι, τρία, τρία. Έτσι μου είπες. Έτσι σας είπε, εσείς δεν ξέρετε? Κοιτάξτε, τα κάναμε όλα μαζεμένα και έχουμε χάσει το λογαριασμό. Τι λέει? Θες να πάμε λίγο έξω να πάρεις αέρα? Όχι, τη βρίσκω πολύ ωραία εδώ. Σχετικά με την αντιπροσωπεία, εγώ λέω να ανοίξουμε και δύο υποκαταστήματα. Ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Πάτρα. Υπάρχει πολλή κυκλοφορία από εκεί λόγω του πρίντεζι. Α, τώρα που είπες πρίντεζι, ιταλικά ξέρετε? Βαμφαγκούλο! Δεν μου λέτε, κύριε, πού τη βρήκατε αυτή? Δυστυχώς την πήρα από τα πιο λαϊκά στρώματα και την έκανα κυρία. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή που θυμάται την καταγωγή της. Μιλάει και αρχαίπατε όλα. Σκασμός! Πρεδεμέχε! Παρακαλώ, δεν ανέχουμε τέτοιες κουβέντες. Έχω για μια κυρία δίπλα μου. Αυτή? Δεν δούλευε στη φάμπρικα? Σε σκοτώσω. Σου είπα να μην μου δώσεις να πιω. Άντε. Σας παρακαλώ. Εδώ είναι εστιατόριο περιοπής. Άντε ρε λίγδι κι εσύ. Παρακαλώ το λογαριασμό να φύγουμε. Κύριε Παπανάτο, σας παρακαλώ. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τη συνεργασία μας επειδή η σύζυγός μου έχει πιει λίγο παραπάνω. Τι έχει πιει? Αυτή είναι μεθυσμένη. Έχει λαμπρό μέλλον αυτή η επιχείρηση στην Ελλάδα. Και εγώ έχω όρεξη και θα την αναπτύξω. Και μετά θα βαρέσεις ένα κανόνι, θα κηρύξεις πτώχευση και θα την κοπανίζεις για έξω. Θα το κάνεις αυτό σε μένα? Αφού είσαι κόπανος. Έτσι μου είπε. Μα τι γλώσσα είναι αυτή? Αρνήσια. Μπε. Λέει αλήθεια. Είσαι πρόστιχη. Γιατί βρε παιδιά δεν το διασκεδάζετε? Εγώ το διασκεδάζω, α? Είμαστε μια ωραία παρέα. Ο Εργάτουλας από εδώ, η Φροϊλάιν Φαμπρικού από εκεί και από εδώ η Αρχή Μαϊμού. Να σου φτιάξει αυτός επιχείρηση Μαϊμού να ευχαριστηθείς μπανάνες. Σαν τσαπιά είναι τα χεράκια σου. Άι στο διάολο, μωρή. Έτσι, μπράβο, μωρέ, να μιλήσει το αίμα. Ρε απατεώνα καθήκη, πήγες να με τυλίξεις. Έτσι, μπράβο, βγάλτε τους αυτούς σας έξω. Θα σε θάψω. Κι εγώ θα σε εξαφανίσω. Θα πω σε όλους ότι είσαι λαθρέμπορος όπλων. Ναι, ρε γάμο το. Πάμε, Μαρία. Κύριε Παπανάτο, σας παρακαλώ. Κύριε Παπανάτο. Αμά. Πού είναι η τουαλέτα? Έχει άλλη έξοδο το μαγαζί? Αχ, το κεφάλι μου. Ποιος καθόταν όλη νύχτα πάνω του? Ω, Χριστέ μου, δεν είμαι καλά. Η μαμά ξύπνησε? Δεν την είδα. Πώς θα το πάρει αυτό το σκυλάκι? Δεν ξέρω. Το σκυλάκι μου πάρει και το πετάξει έξω. Πάντα δεν έλεγε ότι δεν θέλει ζώα μες στο σπίτι γιατί δεν μπορεί να τα καθαρίζει. Καλά και εσύ σκυλί πήγες και ζήτησες. Τι να ζητήσω, κροκόδιλο? Κροκόδιλο. Ένα πράσινο λέει έτσι με διαμάντια. Τέλος πάντων γυναίκα είσαι. Διαμάντια να χαρίσει τη μαμά. Εγώ ήθελα αυτό. Πώς μπορεί και πίνει το γάλα? Κοίτα, πρέπει να την προετοιμάσουμε για το σκυλί. Μην το δει ξαφνικά και πει ότι δεν τη ρωτήσαμε. Α, και μην τη πει ότι το χάρισε ο Ντίνος. Ότι μου το έφερε ο Μπόγιας. Θα το πάρει σαν δωροδοκία και θα τα βάλει μόνος μας. Θα πω ότι σου το έφερα εγώ. Προς το παρόν, κρύψε το, μέχρι να σου το φέρω μαλακά. Ξύπνησες? Ναι, γιατί τρόμαξες? Τόσο χάλια είμαι. Τι ώρα είναι? Η μικρή ετοιμάστηκε, ήρθε το πούλμαν. Όχι ακόμα, θα... στην κουζίνα είμαι. Τώρα εσύ φωνάζεις ή σ' ακούω έτσι εγώ από τον πονοκέφαλο? Στην κουζίνα, Ανίτα! Μιλάς κανονικά, πες μου γιατί θα τρελαθώ. Όχι, λέω, πας να βάλεις τη μάνια να φάει? Ναι! Σου βάλω να φας. Πω από το κεφάλι που έχω μια ζαλάδα.
Προτιμάς να το πίνεις έτσι στο γάλα σου. Πώς? Στο πιατάκι. Δοκίμασα. Και πώς το πίνεις με τη γλώσσα σας, σκύλος? Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Άντε, πιες το γάλα σου σαν άνθρωπος. Αυτό που το βάζω. Στο ψυγείο. Μαμά, δεν θέλω κορνφλέιξ. Γιατί? Λέω να το πιω σκέτο σήμερα το γάλα. Το κορνφλέιξ θα σε κρατήσει μέχρι το μεσημέρι, να μην πεινάς. Πω, παιδιά, δεν είμαι καλά. Γιατί? Μα τέτοια ζαλάδα. Έχεις υπόταση? Πίεση έχω στο κεφάλι. Πω. Λίγο ήπια χθες το βράδυ και κόντεψα να μου τεινάξει τα μυαλά στον αέρα. Μαμά... Γιατί αν είναι αλήθεια αυτό που είδα, καλά. Αν όμως είναι της φαντασίας μου, σημαίνει ότι τρελάθηκα. Αυτό. Η νέα συσκευασία του Corn Flakes. Με τέτοιο πράγμα που γίνεται στο κεφάλι μου κάνεις χιούμορ. Τι θέλει αυτό εκεί μέσα? Στο φυλάγαμε για έκπληξη. Στον ντουλάπι? Τη το έφερα εγώ. Χωρίς να με ρωτήσεις. Δεν είναι όμορφο? Και ποιος θα το καθαρίζει? Εγώ, μαμά. Δεν μπορώ άλλο, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Περπατάει κιόλας, Τι είπαμε εμείς, ότι είναι διακοσμητικό? Βάλε στη μικρή κορνφλέιξ να πάω να βάλω εγώ το κεφάλι μου κάτω από το νερό. Και μετά πάρ' το και πήγαινε το στη μάνα του για να μην πάει κανένας άλλος. Κατάλαβες? Τι κάνουμε τώρα? Θα το πάρω μαζί μου στο σχολείο. Θα το βάλω στο σακίδιο και το μεσημέρι θα την παρακαλέσω να το κρατήσουμε. Πέρασα μια τραγική νύχτα. Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα, το κεφάλι μου πάει να σπάσει από το ποτό που ήπια και μου φέρανε και ένα κουτάβι στο σπίτι χτες το βράδυ. Τι άλλο κακό θα με βρει, Θεέ μου? Ο Άρης ήταν πολύ στεναχωρημένος σήμερα. Αυτό το κακό θα με βρει, λες? Από το πρωί έκοβε βόλτες εδώ μέσα. Δεν μπορούσε να καθίσει στο γραφείο του. Μετά έφυγε, νομίζω ότι κατέβηκε στο κηλικείο. Η φάτσα μου πώς είναι, σαν κομμένο γιαουρτί? Όχι, γιατί? Βλέπαμε δηλαδή, θα μπορεί να με δει έτσι ο Άρης? Έλα καλέ, μια χαρά κορίτσι είσαι. Κατάλαβες, σου λέω. Αγόρι μου, με τέτοια εμφάνιση δεν πρέπει να έχεις απαιτήσεις. Γι' αυτό σου λέω, άλλο το αυτοκίνητο και άλλο το μηχανάκι. Κατάλαβες? Τη Harley, τη λες μηχανάκι? Ναι, αλλά δεν έχει καλοριφέρ. Η άλλη θέλει να μπει μέσα, να χουχουλιάσει. Στη μοτοσυκλέτα θα γίνει άγαλμα. Το σκέφτεται η γυναίκα, κατάλαβες? Άκου, αυτό είναι σχετικό. Εσύ μπορεί να έχεις αναμένο στο φουλ το καλοριφέρ μέσα στο μάξι σου και με αυτά που λες θα την παγώσεις. Καλό, μ' άρεσε. Ενώ όταν ακουμπάει επάνω μου, έχει περάσει τα χεράκια της γύρω μου, η ζεστασία που επέμπω είναι καλύτερη από καλοριφέρ. Ανάθεμά με που πήγα να σε υπερασπίσω και σένα. Λοιπόν, λένε, όταν μία γυναίκα επιτίθεται συνεχώς έναν άντρα, αυτό σημαίνει ότι της αρέσει. Λάθος. Αυτόν που υπερασπίζεται της αρέσει. Λάθος. Η κόντρα δημιουργεί τον έρωτα. Λάθος. Η συμπάθεια και η συμπόνια. Λάθος. Μου είστε διάφοροι και οι δύο. Παρατάτε με. Λες τελικά να τις αρέσουμε και οι δύο? Ένα καφέ. Α, εδώ είσαι. Ένα καφέ διπλό, σου παρακαλώ, μου φτιάχνεις. Έχεις τίποτα? Χώρισε. Ω Θεέ μου, γιατί? Η Αθηνά. Η μνηστή σου. Ναι, έκανε χτες το βράδυ κάτι πολύ άσχημο. Πήγε μάλλον. Τι λες? Ότι με βολεύει. Δεν έχω κοιμηθεί. Μαζί της μου το έπρεπε. Όχι, χτες το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Τι έκανε τελικά? Της μίλησα, της είπα. Τι θέλω? Γιατί? Τι θέλω πολύ, 6 μήνες είμαστε μαζί. Χριστέ μου, και δεν έχετε κάνει τίποτα? Δεν χωράει άλλη αναβολή. Εγώ με άλλες γυναίκες δεν πάω. Καλό αυτό. Να προσέχεις. Κυκλοφορεί και αυτό το ρημαδιασμένο το AIDS.
Έχω μια γυναίκα δίπλα μου σαν τα κρύα νερά. Από εδώ δεν κοιτάζεις τώρα. Και να μην μπορώ να. Έχω χάσει την ησυχία μου, τον ύπνο μου. Με συγχωρείς. Ξέρεις τι είναι να ποθείς έναν άνθρωπο. Ξέρω, ξέρω. Και να μην σε ποθεί αυτός. Ακριβώς. Εγώ το ζω αυτό κάθε μέρα. Α, της είπα. Απόψε θα πάω να μείνουμε σπίτι μου. Απόψε. Όχι, χτες το βράδυ. Και δέχτηκε. Μη μου πεις. Ναι, αλλά μου λέει μια στιγμή να πάμε στο σπίτι να πάρω μια νυχτιά. Πω, πω, σπάσιμο. Δεν μπορούσα να κοιμηθεί γυμνή. Την πήγα σπίτι της και περίμενα απ' έξω. Μέχρι τις 7 το πρωί. Δεν έβρισκε νυχτιά. Δεν κατέβηκε. Και γιατί δεν χτύπαγε στα κουδούνια. Να ξυπνήσω τους δικούς της. Δεν πάει άλλο, τελείωσε. Θέλω μια προσγειωμένη γυναίκα να με θέλει, να με καταλαβαίνει. Να μπορώ να χαίρομαι τον έρωτα μαζί της. Και πού είναι το πρόβλημα. Σου μιλάω έτσι σαν. Όχι, όχι. Μη μου μιλάς έτσι σαν. Μη σου φύγει κανένα φίλη μου γιατί με έκαψες. Θέλεις να βρεθούμε το βράδυ να τα πούμε. Ναι. Γιατί νιώθω απέσια μόνος μου. Ωραία. Θα περάσεις το βράδυ να με πάρεις από το σπίτι μου. Ξέρεις που μένω, ε? Βέβαια, αφού σε είχα πάει με το αυτοκίνητο μια φορά. Α, ναι, θυμάμαι. Τότε που δεν έμπαιναν οι ταχύτητες και το χέρι σου έφευγε και πήγαινε στο πόδι μου. Όχι, στο πόδι μου λέω, γιατί με κοιτάζεις το κούτελο. Αμάν, βρε Θανάση. Ώρες, ώρες έχει δίκιο ο διευθυντής. Τρυπώνησε το ποντίκι. Μη θα τα πούμε. Δεσποινής Ανίτα, είναι τρομερό. Με έδιωξε η γυναίκα μου. Χτες δεν μου το είπες και σου δώσα λεφτά να πας σε ξενοδοχείο. Πήγα. Αλλά τη νύχτα με φάγανε κοργοί. Κάτι κοργοί σαν λαγάνες. Πού πήγες, σε ξενοδοχείο της Καλκούτας. Σε ένα φτηνό πήγα να κάνω οικονομίες. Τώρα βρήκες να τις κάνεις, με ξένα λεφτά. Αν δεν βρω δουλειά μου είπε να μην ξαναπατήσω στο σπίτι. Τα παιδιά μου. Τα μαντραχαλάκια σου θέλεις να πεις. Έξω από το σπίτι μου είμαι σαν παπαγάλος που το έσχασε από το κλουβί του. Θα με φάνει, γράφες. Ρε Θανάση, έχω μια ιδέα και θέλω να τη συζητήσουμε. Δουλειά δεν θέλεις. Βεβαίως. Σε πειράζει να είναι νυχτερινή. Φαροφύλακας. Όχι, θαλαμοφύλακας. Δουλειά νυχτερινή που θα εξυπηρετήσει και σένα και εμένα. Α. Κατάλαβες. Όχι. Εγώ θα σε πληρώνω. Γιατί? Πρέπει να ξέρετε, Δεσπίνη Σανίτα, ότι εγώ είμαι πιστός στη γυναίκα μου. Τώρα βέβαια με αυτό το κεφάλι δεν ξέρω αν μπορείς να με βοηθήσεις, αλλά θα το ρισκάρω. Εγώ θα το ρισκάρω.